Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic, Epic Fiber. Περνάμε στον Ζακ και του Cyprus Gamer με Epic Fiber 1 Gbps, το απόλυτο δίκτυο για gaming από την Epic, η οποία βραβεύτηκε ως το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με επίσημες μετρήσεις της Ookla. Αποκτήστε το Epic Fiber 1 Gbps δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες και πάρτε το παιχνίδι σας σε άλλο level. Φυσικά, πληροφορίες στο epic.com.cy. Ζακ, σε καλησπερίζω στο πολίτη 107.6 και 97.6. Γεια σου Δημήτρη μου, χαίρετε πολίτε στο 107.6. Πώς σε βρίσκω σήμερα? Είμαι καλά, θα με συγχωρήσει, είμαι λίγο βραχνιασμένος από την πολύ την ομιλία σήμερα. Η φωνή μου βραχνιάζει όπως όσο πάει, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Ελπίζω να είναι μόνο στο ότι μιλάς πολύ. Θα φανεί αύριο Παρασκευή αν θα έχουμε εκπομπή ή όχι. Λοιπόν, για την ιστορία, κάθε Πέμπτη 4:40 ο Ζακ τον Cyprus Gamer έρχεται στον πολίτη 107.6 και 97.6 μαζί με την Epic για το Prime Time Gaming. Είναι ένας από την ομάδα των Cyprus Gamers, ο cyprusgamer.com, σελίδα η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games, κυπριακή σελίδα αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games, και τα τελευταία νέα, παρουσιάσεις, unboxing, gameplay και παρουσιάσεις των παιχνιδιών των καινούριων, όλα φυσικά στο cyprusgamer.com. Είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο των video games. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δωρεάν παιχνίδια που μας προσφέρει η Epic Games. Μέχρι τις 6 σήμερα, 2 είναι οι τίτλοι που μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν. Το πρώτο ονομάζεται Doki Doki Literature Club και μάλιστα το Plus Edition, το οποίο είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, οφείλω να ομολογήσω. Δεν έχω καταφέρει να το δοκιμάσω, παρόλο το ότι είναι διαθέσιμο δωρεάν, έχει 6 μέρες τώρα, σχεδόν εβδομάδα. Δεν τα καταφέρω να το δοκιμάσω, αλλά φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι graphic novel. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πολλή κίνηση του χαρακτήρα, είναι όλα στατικές εικόνες που κινούνται πολύ ελαφρά, είναι ελαφρώς animated. Και έχει να κάνει με ένα σχολείο, έναν λύκειο, ένα high school, στο οποίο υποδίεστε ένα χαρακτήρα που είναι ερωτευμένος και θέλει να κερδίσει το crush του, γράφοντας του ποίηματα. Αλλά αυτά τα ποίηματα οδηγούν σε τρόμο. Το δώσανε λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, λογικά. Τώρα, ναι, ειδικά το τρόμος κομμάτι, ξέρεις, είναι τελειάστο. Εντάξει, λίγο spice in our lives, ξέρεις, να είναι η αδρεναλίνη να... ναι, σωστά. Να ρέει άφθονη. Σωστά. Το παράδειγμα της υπόθεσης είναι ότι όταν μπήκα για να δω τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι, έτσι όπως βρίσκονται στην πλατφόρμα της Epic Games, μου ζήτησε να επιβεβαιώσω τα στοιχεία μου ότι είμαι άνω των 18, γιατί υπάρχουν στοιχεία που θα ενοχλήσουν κλπ. Και άμα δεις το παιχνίδι, τις εικόνες, το τρέιλερ κλπ, είναι όλα πολύ χαροπά, πολύ ζωντανά χρώματα, ευδιάθετοι χαρακτήρες, και είμαι κάπως, είδα τρέιλερς, διάβασα κάποια πράγματα που έγραφε κλπ, και είμαι κάπως, πού είναι τον τρόμο, ρε, δεν κατάλαβα ο τρόμος ακριβώς ποιος είναι. Εσύ αλλά πας και είναι καμιά φωτογραφία, ένα ραβασάκι έτσι προκλητικό, που του στέλνει εκείνη για να καταφέρεται τίποτα σόκιν. Να σου πω, ανέμενα να έγραφε άταλ περιεχόμενο κλπ. Α, σωστά. Επαναλαμβάνει συνεχώς το horror. Και για να με ειλικρινήσει, το έχω βάλει στο καλάθι και θα του ρίξω ένα, θα το δοκιμάσω λίγο να δω περί τίνος πρόκειται, πού ακριβώς κρύβεται αυτός ο τρόμος. Έτσι για το. Δεν το πω στον αέρα εδώ. Για το αμότο. Ναι. Να δούμε πού είναι το τέτοιο, πού είναι το χώρο στο παιχνίδι. Να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Ναι. Ο δεύτερος τίτλος τώρα που προσφέρεται και αυτός επίσης δωρεάν μέχρι τις 6 σήμερα ονομάζεται Lost Castle και αυτό μάλιστα φέρνει, έχει έτσι έναν ύφος το οποίο είναι ιδιαίτερα τρομακτικό, παρόλο που είναι πιο αθώα τα γραφικά του παιχνιδιού, παίζεται αφιψηλού, είναι σε pixelated μορφή, 16-bit κλπ. Και παίζεται σε μια... σε έναν κάστρο, το λεγόμενο Castle Harwood, το οποίο έχει καταληφθεί από μια ξένη δύναμη και πρέπει να το ελευθερώσετε. Έχει στοιχεία RPG, έχει στοιχεία roguelike, έχει multiplayer και διαδικτυακό και local μέχρι 4 παίχτες και πρέπει να διαλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε. Υπάρχει ένας που είναι σαν warrior, υπάρχει ένας ο οποίος είναι σαν μάγος κλπ. Να τους αναβαθμίσετε, να εξερευνήσετε τα dungeons τα οποία αλλάζουν όπως προχωράτε ο χάρτης, κάθε φορά που θα πεθάνετε θα διαμορφωθεί διαφορετικά, μέχρι να μάθετε και να καταφέρετε να εξοντώσετε αυτή τη δύναμη και να ελευθερώσετε το κάστρο.
Ενδιαφέρον επιλογή. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον σε, όσον αφορά το πόσο διαφορετική είναι με την άλλη προσθήκη, με το άλλο παιχνίδι που μας δίνουν δωρεάν. Και είναι και τα δύο εκεί μέχρι τις 6. Μπορείτε να τσιμπήσετε, να δοκιμάσετε. Αν δεν σας αρέσει, δωρεάν είναι. Όπως δωρεάν θα είναι και από τις 6 μέχρι την επόμενη Πέμπτη, είναι ο τίτλος που γνωρίζουμε, που βλέπουμε τώρα ότι διαφημίζεται ότι θα ακολουθήσει. Ονομάζεται Dakar Desert Rally και για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για μια σειρά παιχνιδιών βασισμένη στο πραγματικό αγώνα αυτοκινήτων μέσα στην έρημο. Και είναι αυτοκίνητα εφόλης της ύλης. Μιλούμε για από μοτοσυκλέτες μέχρι αγωνιστικά αυτοκίνητα, μέχρι μη ψηλά φορτηγάκια, παλιά λεωφορεία Volkswagen. Αν το δείτε το παιχνίδι, μπορείτε να διαλέξετε τι θέλετε, να το αναβαθμίσετε, να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του, τους τροχούς του, να το βάψετε, να του βάλετε αυτοκόλλητα κλπ. Και να διαγωνιστείτε ακόμη και online σε multiplayer εκδοχές για να κερδίσετε τους καλύτερους χρόνους, να κερδίσετε, να ξεκλειδώσετε καινούρια διακοσμητικά και καινούρια εξαρτήματα. Θα είναι δωρεάν από τις 6 και μετά. Πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά τα δωρεάν παιχνίδια. Και θα πάμε τώρα σε τις κυκλοφορίες της εβδομάδας, τις αξιοσημείωτες κυκλοφορίες της εβδομάδας. Έχουμε μπει σε πολύ εντατικούς ρυθμούς. Υπάρχουν τεράστιες κυκλοφορίες. Αξιόλογο να αναφέρουμε το Helldivers από την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη και έχει πολύ θετικές κριτικές για το ύφος του παιχνιδιού, το οποίο είναι. Μιλούμε για ένα shooter extraction παιχνίδι, που σημαίνει πρέπει να φέρετε εις πέρας μια αποστολή για να καταφέρετε να φτάσετε στο τέλος των προορισμών σας και να φύγετε, κάπως έτσι. Mm-hmm. Και έχει πάρει πολύ πολύ καλές κριτικές για όσους ψάχνουν να παίξουν κάτι μαζί με ακόμα μέχρι 3 άτομα. Αν έχετε φίλους διαδικτυακά και έχετε PlayStation 5 ή PC και θέλετε να δοκιμαστείτε, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι first person, σωστά? Είναι third person, actually. Ναι. Τον βλέπεις τον παίχτη από πίσω. Ναι, καλή παρατηρήση. Τον βλέπεις τον παίχτη από πίσω. Αρκετούς δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν είσαι σε first person mode είναι πιο εύκολο να σημαδεύεις κλπ. Άλλους ναι. Τους αρέσει πιο πολύ το third person, γιατί είναι η γνώση σου καλύτερα, το peripheral vision σου, βλέπεις ακόμη περισσότερο από πού έρχονται κλπ. Ξέρεις αν είσαι καλυμμένος ή όχι πιο εύκολα. Ναι. Απολαμβάνεις τον χαρακτήρα τον οποίο τον διακοσμείς, τον βλέπεις actually και τον απολαμβάνεις. Οπότε είναι αναλόγως το γούστο το συγκεκριμένο. Δεν κρίνω ότι υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο. Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν και τα δύο εξίσου. Βλέπω σε κάποια να πηγαίνει περισσότερο το first person, σε κάποια το third. Σε αυτήν την προκειμένη περίπτωση, νομίζω το third είναι ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις καλύτερα το περιβάλλον, δεν πηγαίνεσαι μέσα στο vision σου. Ναι. Προτιμώ τα third person, δεν μπορώ με τίποτα τα first person, γι' αυτό έχω μείνει μακριά από Call of Duty. Δεν μπορώ. Να πιέσεις και σε δύσκολο first person, είναι πολύ απαιτητικό και τα first person συνήθως θέλουν να είσαι λίγο πιο γρήγορος και στις αντιδράσεις σου και καλύτερος στο στόχο σου. Ενώ το third person, επειδή είναι πιο γενική εικόνα, οι εχθροί είναι το σημείο, να το πούμε, είναι πιο εύκολο να τους σημαδέψεις κάπως. Ξέρεις, μπορεί να κρυφτείς και να βλέπεις από το πλευρό Μπράβο, του τείχου ποιος έρχεται. Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι πιο, σε συγχωρούν πιο εύκολα. Λοιπόν, για κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας, οι οποίες είναι αξιοσημείωτες, θα τις πάρω λίγο εντάχει, γιατί είναι αρκετές που θέλω να αναφέρω. Το πρώτο είναι το Banisher's Ghost of New Eden, ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε την 3η 13 Φεβρουαρίου στο PlayStation 5, στα Xbox Series X και S και στο PC, και μας φέρνει, μας βάζει να υποδηθούμε δύο χαρακτήρες. Μπορούμε να παίξουμε ή με τον έναν ή με τον άλλον ανά πάσα στιγμή, καθώς είναι μαζί, δεν θα διαλέξετε ένα και να αποκλείσετε τον άλλον. Και πρόκειται για τον Red και την Antia, αν το προφέρω σωστά, οι οποίοι είναι ένα ζευγάρι Banishers. Δηλαδή, σε αυτόν τον κόσμο οι Banishers υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν τέρατα κλπ. Και οι Banishers είναι αυτοί που κάνουν ban. Διώχνουν αυτά τα φαντάσματα, ρίχνουν κατάρες, εξηλαιώνουν νεκρούς οι οποίοι έχουν μείνει στη γη και στοιχιώνουν, σκοτώνουν τέρατα κλπ. Θα σου έλεγα Ghostbusters. Ναι, κάπως σαν Ghostbusters. Μπράβο, κάπως σαν Ghostbusters. Είναι αυτοί που κάνουν banish τα τέρατα, τα πνεύματα καλύτερα, στον άλλο κόσμο. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και στην προκειμένη περίπτωση επικαλούνται να κατευθυνθούν κάπου σε μια πόλη, στο New Eden. Βρισκόμαστε σε μια φανταστική εποχή, περί το 16ο αιώνα, και η Άντια, η κοπέλα του ζευγαριού, πεθαίνει, βρίσκει το θάνατο της τραγικά. Δεν είναι spoiler, παιδιά, είναι το πώς ξεκινά το παιχνίδι και γίνεται η ίδια φάντασμα. Και ερχόμαστε τώρα να επικαλούμαστε τώρα να κάνουμε μια απόφαση του ύφους.
αν πρέπει να την διώξουμε, να την εξηλαιώσουμε ή να την καταστρέψουμε τέλος πάντων ή να την αξιοποιήσουμε με τις νέες δυνάμεις που έχει όντας πλέον διαβάτης και της αντίπερα όχθης. Και μπορούμε να παίξουμε και ως Antia και μπορούμε να παίξουμε και ως Red, τον άντρα του ζευγαριού. Και είναι μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Ο Γιώργος που το παίζει ήδη μας ανάφερε πολύ θετικά σχόλια. Μου θυμίζει λίγο και το Shadow of Mordor, το Shadow of War που είχες αυτόν το δεύτερο, να το πούμε, skill set σαν μισό πνεύμα από τη μια, μισός άνθρωπος από την άλλη. Μου θυμίζει και λίγο το... τώρα μου έφυγε. Σκεφτόμουν το όλη η μέρα και τώρα μου έφυγε. Εγώ σκέφτομαι τώρα εγώ ότι αν είσαι με τον έναν το χαρακτήρα δεν θα μπορείς να δεις τι, να περάσεις μια πόρτα, ενώ με τον άλλο χαρακτήρα θα μπορείς να περάσεις την πόρτα επειδή είσαι φάντασμα και το να δεις τι έχει από πίσω και να ανοίξεις το άλλο που δεν μπορεί να πει μέσα. Ακριβώς, το πιο πιθανό. Αυτό θα σου ξεκλειδώνει, θα σε αναγκάζει να τους χρησιμοποιήσεις και τους δυο πιστεύω σε σημεία. Ίσως να υπάρχουν εχθροί τους, οποίους μόνο ο ένας μπορεί να εξοδώσει, ίσως να υπάρχουν άλλοι τους, ο άλλος πρέπει να τους αντιμετωπίσει κλπ. Είναι πάντως είναι θετικά τα σχόλια και αυτό με χαροποιεί, καθώς είναι μια από τις μεγάλες κυκλοφορίες αυτού του πρώτου τριμήνου και χαίρομαι που και οι δύο, και το Helldivers και αυτό, έχουν πάρει έτσι, έχουν κάνει καλές αρχές. Πολύ ωραία. Να συνεχίσω με τις υπόλοιπες που θέλω να αναφέρω. Δεν είναι πολλές, δεν θα σας κρατήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Το επόμενο είναι το Plate Up. Είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε πριν 2 περίπου χρόνια, 1,5 για να είμαι ειλικρινής, για το PC. Βρίσκει τώρα το δρόμο του για τα PlayStation, τα Xboxes και το Nintendo Switch. Σήμερα συγκεκριμένα και πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο, για όσους γνωρίζουν το Overcooked, είναι πολύ πολύ παρόμοιο. Έχετε έναν εστιατόριο και πρέπει να σερβίρετε τους πελάτες τις παραγγελίες τους. Μπορείτε σε αυτόν όμως, πέραν από αυτά που παίξαμε στο Overcooked, να διακοσμήσετε αναλόγως το εστιατόριο σας, να πουλήσετε ή να απολύσετε ή να προσλάβετε προσωπικών επιπλέον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να ξεκλειδώσετε, όπως π.χ. upgrade στην ταχύτητα σας, το πόσα πιάτα μπορείτε να κουβαλήσετε κλπ. Και έχει έτσι έναν πολύ περίεργο ύφος στο τι παραγγελίες πρέπει να σερβίρετε. Για όσους είναι φαν αυτών των παιχνιδιών, όπως καλή ώρα η Μελίνα, είναι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ να το δοκιμάσετε. Ωραία, θυμίζει λίγο Farmville. Ναι, μπράβο. Για την περιποίηση, για το στήσιμο, ξέρεις τι θα βγει στην σοδιά, τι θα σερβίρεις, αυτό το πράγμα εννοούσα. Δεν ήθελα να πάνε απευθείας εναντίον του Overcooked, γι' αυτό σκέφτηκαν να κάνουν κάτι διαφορετικό και προσέγγισαν λίγο το πιο management κατάσταση του παιχνίδιου. Λοιπόν, τα άλλα δύο παιχνίδια που θέλω να σημειώσω κυκλοφορούν αύριο. Το πρώτο αποκλειστικά για το Nintendo Switch και πρόκειται για το Mario vs. Donkey Kong. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα φέρει τον αξιολάτρευτο και αγαπημένο μας Super Mario να εναντιωθεί στον Donkey Kong. Είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από τα πρώτα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στην, κάτω από την ομπρέλα της Nintendo. Ο Donkey Kong μας έριχνε τα βαρέλια και έπρεπε να τα υπερπηρήσουμε. Υπάρχει αυτή η έχθρα γενικά μεταξύ του Mario και του Donkey Kong που αιωνίζεται, είναι μετρά χρόνια τώρα. Και σε αυτόν τον συγκεκριμένο υπάρχουν πέραν των 130 σταδίων τα οποία θα μπορούμε να παίξουμε είτε μόνοι είτε με ακόμη έναν παίχτη, καθώς υπάρχει το 2-player co-op version μέσα στο παιχνίδι και θα πρέπει να ξεπεράσετε στάδια στα οποία έχει εμπόδια. Θα πρέπει να ξεπεράσετε στάδια στα οποία υπάρχουν puzzle στοιχεία που πρέπει να λύσετε για να ξεκλειδώσετε κάποιες πόρτες και να προχωρήσετε. Θα πρέπει να ξεπεράσετε στάδια στα οποία είναι εκεί ο Donkey Kong και σας ρίχνει αντικείμενα είτε από κάτω προς τα πάνω είτε από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να τα ξεπεράσετε, να προστατευτείτε κλπ. Είναι πανέμορφο, το παιχνίδι παίζεται από το πλευρό, είναι ένα 2D platformer στο ύφος και στα γραφικά που μας έχουν συνηθίσει οι πιο τελευταίες κυκλοφορίες που αφορούν τον Super Mario και θα είναι από αύριο διαθέσιμο αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Θα έχουμε review από τους Cyprus Gamer. Ευελπιστώ, για να μην ειλικρινείς δεν γνωρίζω, νομίζω δεν έχουμε πάρει αυτόν τον τίτλο μέχρι στιγμής. Για να δούμε, επιφυλάσσουμε γιατί πολλές φορές κάποιοι τίτλοι φτάνουν κοντά μας την ημέρα της κυκλοφορίας. Ναι, επιφυλάσσουμε ότι θα το έχουμε σύντομα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και το τελευταίο που έχω να αναφέρω, που κυκλοφορά επίσης αύριο για όλες τις υπόλοιπες κονσόλες τώρα, για το PlayStation 5, το Xbox Series S και X και το PC, είναι το Skull and Bones. Ένας τίτλος που πρέπει να τον είπαμε ούκο λίγες φορές εδώ στην εκπομπή, ότι καθυστέρησε, ότι αναβλήθηκε, ότι δεν ξέρω εγώ, επιτέλους. Φτάνει η κυκλοφορία του αύριο.
θα γίνετε πειρατές, θα έχετε το δικό σας πλοίο, θα έχετε το δικό σας πλήρωμα, θα μπορείτε να φτάνετε σε στεριές και να κατεβαίνετε και να χειρίζεστε τον χαρακτήρα σας, φέροντας εις πέρα κάποιες αποστολές, εξερευνώντας νησιά, βρίσκοντας θησαυρούς, κάνοντας ναυμαχίες μέσα στη θάλασσα, λαιλατώντας και κλέβοντας. Είναι ένας μεγάλος τίτλος της Ubisoft, ένας και πρωτότυπος τίτλος της Ubisoft, ο οποίος ελαφρώς βασίζεται στην ιδέα που μας είχε προσφέρει, παρουσιάσει τον Black Flag του Assassin's Creed. Από τότε κατάλαβαν ότι υπάρχει επιτυχία. Είδαμε ξανά στο Assassin's Creed το Odyssey μάχες με πλοία μέσα στην θάλασσα, οπότε είναι γνώστες του πώς να το φτιάξουν αυτόν, αλλά είναι έναν ανεξάρτητο παιχνίδι, ανεξάρτητα από τα Assassin's Creed. Ο Γιώργος το έχει ήδη δοκιμάσει σε ένα πολύ σπουδαίο event που είχε στην Αθήνα και είχε την ευκαιρία να πάει. Μας είπε ότι είναι ωραίον όσον το παίζεις με άλλους. Δηλαδή, αν γνωρίζεις, αν έχεις άλλους να το παίζεις παρέα, είναι πολύ διασκεδαστικό. Μόνος ένιωσε ότι τον κούρασε έτσι αρκετά σύντομα και μιλούμε ότι δεν ήταν καν πολλές οι ώρες οι οποίες είχε να το δοκιμάσει. Οπότε αντιλαμβάνουμε τι λέει. Πάλι δεν πάει να είναι. Έχω δει πλάνα στο διαδίκτυο από gameplay πλάνα. Υπάρχει φυσικά το μεγάλο ποσοστό του παιχνιδιού στο οποίο ελέγχεις το πλοίο και πυροβολείς τα άλλα τα πλοία, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο βγαίνεις σε στεριά, εξερευνείς, κάνεις recruit, παίρνεις διάφορα αντικείμενα τα οποία παίρνεις μαζί σου στο πλοίο. Ναι. Προσωπικά, Δημήτρη μου, για να είμαι ειλικρινής, τα τέτοια μέσα στα πλοία με ποτέ με ενθουσιάσαν, γιατί νιώθω ότι είναι πολύ βραδικίνητα. Ξέρεις, πρέπει να στρίψεις έτσι, πρέπει να κάνεις το άλλο. Ναι, οπότε θα με έβρισκες να είμαι περισσότερο στη στεριά αν παίξω αυτό το παιχνίδι παρά να είμαι μέσα στο πλοίο. Βέβαια, θα κυνηγούσα να το αναβαθμίσω όσον παίρνει, ας το πούμε, αλλά αν είχα την επιλογή, θα έμενα κάτω στα σταθερά. Τα καταλαβαίνω απόλυτα. Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω να μου πεις γνώμη αν είδες, αν έπαιξες για την τριλογία Tomb Raider. Η οποία τριλογία Tomb Raider ανακοινώθηκε ότι θα καθυστερήσει η κυκλοφορία σε φυσική μορφή και είναι ήδη διαθέσιμη σε ψηφιακή μόνο. Μάλιστα. Κυκλοφόρησε από χθες, αξίζει να το πούμε αυτό, και συμπεριλαμβάνει τα πρώτα τρία παιχνίδια. Είναι remaster, δεν είναι remake, άρα είναι απλά αναβαθμισμένα τα γραφικά, όχι απλά, είναι αναβαθμισμένα τα γραφικά, αλλά δεν Έκανα είναι πολύ από την αρχή. Καλή δουλειά. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, actually έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και έχω δει συγκρίσεις μεταξύ του PlayStation 5 version και του Nintendo Switch version και είναι εξίσου ωραία και τα δύο. Ενώ σίγουρα το PlayStation 5 μπορεί να σου βγάλει πολύ καλύτερη απόδοση, ενώ το Nintendo Switch περιορίζεται στο 1080 αν το έχεις docked. Εν τούτης και τα δύο είναι πολύ ωραία. Έχεις επιλογές να παίξεις με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείς να παίξεις με τα κλασικά χειρισμό που είχε το πληκτρολόγιο συγκεκριμένα. Και γραφικά. Και γραφικά, μπράβο, και γραφικά. Οπότε είναι έναν ωραίο νοστάλγια για αυτούς που θέλουν να παίξουν ξανά τα παλιά, για αυτούς που θέλουν να μάθουν, για αυτούς που θέλουν να ζήσουν μια καινούργια εμπειρία, ανεξαρτήτως εποχής που το παίζεις, είτε είσαι γνώστης των παλιών και θέλεις να το δεις, είτε θέλεις κάτι πιο καινούριο και ωραίο. Πάντως είναι από χθες που έχει κυκλοφορήσει, έβλεπα και εγώ χθες το βράδυ διάφορα βίντεο που παίζαν, που το έκαναν live stream και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Smooth το παιχνίδι του, ενδιαφέρον η ιστορία, είχα παίξει μόνο το 2 όταν ήμουν νεαρότερος και πρέπει να ομολογήσω ότι φαίνεται, ξέρεις, θέλω να παίξω και το 1, να μάθεις παντελώς το origin της Tomb Raider. Και η Λάρα, μπορεί να πω σε όσους δεν γνωρίζουν, είναι παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ puzzle element μέσα. Ναι. Στα νεότερα που είχαμε δει την τελευταία δεκαετία, οφείλω να ομολογήσω ότι μπορεί και να το αφαίρεσαν, να το μείωσαν κάπως το puzzle element, είχε περισσότερο του πώς να βγεις από αυτόν τον χώρο ή shooting παρά puzzle. Ενώ στα προηγούμενα, στα αρχικά τότε, την παλιά την τριλογία, ήταν πολύ το puzzle element, η εξερεύνηση μέσα στους ναούς, μέσα στις πηγές κλπ. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία για κάποιους που έχουν παίξει τα καινούρια ή θυμούνται την ταινία. Με αξίζει η ταινία, νομίζω 25 χρονών πλέον. Εσύ μιλάς για την Angelina Jolie τότε. Ναι. Πια να το πω ότι ξέρεις, αν είδατε την ταινία, δεν παίξει τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ευκήκαν σε πολύ κοντινά σημεία. Οπότε πολύ καμπνή νόημα τούτο, ναι. Λοιπόν, Angelina Jolie, ναι. Ο μόνος λόγος που δεν το έχω κατεβάσει ακόμα σε ψηφιακή μορφή είναι επειδή το θέλω σε physical.
Κατανοητό, θα πρέπει λόγος, να περιμένει. Ο μόνος λόγος. Να περιμένουμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, ήταν ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, από το cyprusgamer.com, τη μοναδική κυπριακή ιστοσελίδα στο κυπριακό ίντερνετ, αφιερωμένη αποκλειστικά στα video games. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 4:40, εδώ στο Πολίτη 107.6 και 97.6. Ζακ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου, γεια χαρά σε όλους. Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic, Epic Fiber.